984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Το Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιου εξέλεξε ως νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης η σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι. Οι καμπάνες στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου αλλά και στις περισσότερες εκκλησίες ήχησαν χαρμόσυνα. Ήταν η στιγμή που επίσημα ανακοινώθηκε η εκλογή του Ευγένιου, του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Η διαδικασία της εκλογής του νέου προκαθημένου πραγματοποιήθηκε μέσα από το τριπρόσωπο, το οποίο όπως είχε εκλεγεί από τους κρητικούς ιεράρχες, αποτελείται από τους Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιου, Κισάμου Σελήνου Αμφιλόχιου και Πέτρας Χερονίσου Γεράσιμο. Αμέσως μετά την ενθρόνηση του κ. Ευγενίου θα αρχίσουν οι διαδικασίες για την εκλογή του αντικαταστάτη του στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 14 Φεβρουαρίου 1968. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του φοίτησε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε το πτυχίο του τον Μάιο του 1990. Το 1992 περάτωσε τα μαθήματα του κλάδου Ιστορικής Θεολογίας του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με έντονα φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερο φαίνεται ότι θα επηρεαστούν Βόρεια Ελλάδα, Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Κρήτη, Δωδεκάνησα τις επόμενες δύο ημέρες. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Την ίδια ώρα έγινε μια ανακοίνωση ή μια δήλωση από τον βουλευτή Νίκο Ιγουμενίδη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι έχει δρομολογηθεί η αποζημίωση των αγροτών σε περιοχές των Δήμων Βιάνου, Αρχανών Αστερουσίων και Μηνώα Πεδιάδος. Δήλωση που έγινε μετά τη συνάντησή του με τον διευθυντή του ΕΛΓΑ Ηρακλείου Νίκο Δασκαλάκη. Ειδικά για Έμπαρο, Μάρθα, Καραβάδο και Σκηνιά υπάρχουν, είπε, οι εκτιμήσεις για το μέγεθος των ζημιών στις καλλιέργειες, προσθέτοντας ότι και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει έλεγχος και θα ξεκινήσουν άμεσα οι δηλώσεις στους κατατόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ από τους καλλιεργητές. Σοβαρές ζημίες από την άλλη από τις βροχοπτώσεις προκλήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Γυμνασίου Λυκείου της Πόπιας, όπως τουλάχιστον αναφέρει το e-mesara.gr. Έπεσε μέρος του τοιχείου που βρίσκεται ανατολικά του σχολείου, ενώ ζημίες έχουν υποστεί και η ανατολική σκάλα εισόδου του σχολείου. Στο State Department έφτασε το θέμα των αποκαλύψεων για τον αγωγό East Med από την εκπομπή Αντιθέσεις της Crete TV με τον Γιώργο Σαχίνη για την απόσυρση του αμερικανικού ενδιαφέροντος αναφορικά με τον αγωγό που τεινάζει στον αέρα ένα μεγαλόπνοο σχέδιο το οποίο ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες 12 χρόνια πριν. Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, ο εκπρόσωπος του State Department επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις τονίζοντας πως το αμερικανικό ενδιαφέρον μετατίθεται σε διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και χωρίς καμία αναφορά στο φυσικό αέριο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του εκπροσώπου της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Αυξάνονται τα σταθερά σημεία ελέγχων rapid test σε πεζούς από κλιμάκια του ΕΟΔΗ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως η 7η Υγειονομική Περιφέρεια αναφέρει σε ανακοίνωσή της. Κυριακή ως Παρασκευή εκτός Σαββάτου θα λειτουργούν τα σημεία για το Δήμο Ηρακλείου, Πλατεία Ελευθερίας, Δήμος Ηρακλείου 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, προαύλιους χώρους της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας στον Εσταυρωμένο, Δήμος Ηρακλείου με ωράριο 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Στη μετάλλαξη όμικρον αφορά το 70% των συνολικών κρουσμάτων που καταγράφονται σε 5 περιφέρειες της χώρας, Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Θεσσαλία, Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοκλής Ζαούτης μιλώντας στην εκπομπή «Ωραία Εχμής» της Crete TV με τον Μάνο Δασκαλάκη. Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τον κύριο Ζαούτη η Όμικρον έχει τα πιο ψηλά ποσοστά σε Αττική και Κρήτη με τις νοσηλίες σε επίπεδο χώρας στις απλές κλινικές COVID να είναι 50-50 σε σχέση με τη Δέλτα. Με δεδομένο όμως ότι η Δέλτα σε πολλές περιοχές βρίσκεται κάτω από το 20% στοιχείο που αποτυπώνει τη χαμηλή νοσηρότητα της Όμικρον. Στις 208 σήμερα οι νοσηλίες στα νοσοκομεία του νησιού, από αυτούς οι 174 στις κλινικές COVID και 34 στις ΜΕΘ, με τους 26 να είναι διασωληνωμένοι.
Δυστυχώς, δύο γυναίκες οι οποίες νοσηλεύονταν στη ΜΕΘΚΟΒΗ του νοσοκομείου Χανίων έχασαν τη μάχη για τη ζωή. Μία 85χρονη, η οποία νοσηλευόταν στην κλινική COVID του Βενιζελίου νοσοκομείου και έφερε υποκείμενα νοσήματα, όπως επίσης και ένας 47χρονος καθηγητής στο Ηράκλειο, πατέρας 4 παιδιών. Περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από το παραλλαγμένο στέλεχος όμικρον του κορονοϊού τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την πρώτη εβδομάδα του 2022 στην Ευρώπη καταγράφηκαν περισσότερα από 7 εκατομμύρια νέα κρούσματα COVID-19, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με πριν από 2 εβδομάδες. Επισήμανε στη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης του τύπου ο διευθυντής για την Ευρώπη του ΠΟΗ, Hans Kluge. Με αυτούς τους ρυθμούς, το Ινστιτούτο Υγειονομικών Μετρήσεων και Εκτιμήσεων προβλέπει ότι περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της περιοχής θα έχει μολυνθεί από την όμικρον τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες. Στις 9.700 τα κρούσματα κορονοϊού σήμερα, Τρίτη 11 Ιανουαρίου, στα σχολεία της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Από αυτά τα 1.000 αφορούν σε εκπαιδευτικούς και τα υπόλοιπα σε μαθητές. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να γίνει η αναπλήρωση των ασθενών δασκάλων. Σήμερα και τα ονόματα δίνονται στη δημοσιότητα των 20 μόνιμων στις κενές οργανικές θέσεις πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας στο Ηράκλειο. Από τα σχολεία η προμήθεια των 5 τεστ αυτής και της επόμενης εβδομάδας για τους γονείς επίσης που δεν πρόλαβαν, καθώς στα σχολεία της πρωτοβάθμιας έφτασαν επιπλέον 22.000 τεστ. Τα παραπάνω είπε στον 984 ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας Μανώλης Πελεδάκης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα αιτήματα περιμείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, όπως και οι διπλές βάρδιες, είναι ανέφικτα, καθώς δεν επαρκούν ούτε οι υποδομές αλλά ούτε και το προσωπικό. Περισσότερα από 20 τα γυμνάσια και λύκεια στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου την ίδια ώρα που τελούν υποκατάληψη με αριθμούς για τη σημερινή ημέρα. Στην απόφαση να ξεκινήσουν διακομιδές ασθενών που έχουν προσβληθεί με κορονοϊό από το νοσοκομείο Χανίων σε αυτό του Ρεθύμνου σε πρώτη φάση, προχώρησε η διοίκηση του Ιδρύματος, αφού αυξάνεται μέρα με την ημέρα ο αριθμός των ασθενών που χρήζουν νοσηλείας τόσο στη ΜΕΘ όσο και στις κλινικές COVID του νοσοκομείου. Να αποσυρθεί επικίνδυνη και αντιεπιστημονική οδηγία για μείωση της καραντίνας σε 5 ημέρες που αυξάνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της πανδημίας και να παρθούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της μεγάλης ενδονοσοκομιακής διασποράς, ζητά το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Η μεγάλη εξάπλωση της επιδημίας και η αυξανόμενη ενδονοσοκομιακή διασπορά με πολλές εκατοντάδες κρούσματα σε υγειονομικούς επιβάλλουν την άμεση ενίσχυση των δημόσιων μονάδων υγείας με επίγουσες προσλήψεις και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για να αντιμετωπιστεί η μετατροπή σε αιστείες εξάπλωσης της επιδημίας, αναφέρει. Με μηχανοκίνητη πορεία, οι διανομείς θα διαμαρτυρηθούν αύριο για τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν αναφορικά με τα υποχρεωτικά rapid test, τα οποία είτε έγιναν, δηλώθηκαν εκπρόθεσμα το χρονικό διάστημα από 18 Οκτωβρίου έως 7 Νοεμβρίου λόγω σφάλματος του συστήματος πλατφόρμας, είτε οι εργαζόμενοι είχαν κανονική αναρωτική άδεια και δεν ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν τεστ, είτε γιατί στα φαρμακεία, όπως σημειώνουν ενδεικτικά και διαγνωστικά κέντρα, υπήρχε συνωστισμός, είτε γιατί πολλοί ενημερώθηκαν καθυστερημένα ή καθόλου από τις εταιρείες καταστήματα για την αλλαγή των υποχρεωτικών τεστ από 1 σε 2. Στον Αμήνωνος έχουν για μία επιπλέον εβδομάδα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις 30 Δεκεμβρίου και τα οποία εκπνέουν την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου φαίνονται να προσανατολίζονται οι ειδικοί με βάση και την πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη. Τις αποφάσεις θα λάβουν τα μέλη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας που συνεδριάζουν εκ νέου αύριο Τετάρτη προκειμένου να αποφανθούν για το τι ακριβώς θα γίνει. Στη Βουλή μεταφέρθηκε το αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με το οποίο ζητείται η χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθενείας σε αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που νοσούν από COVID-19, με κοινοβουλευτική αναφορά τον Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Μαμουλάκη. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής για την εξωτική αποζημίωση, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου. Σκληρή δήλωση και βολές κατά της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου με φόντο τις διμερεσίες από τον Ευρυπίδη Γουκεδάκη, που θέτει πρώτων ευθυνών της και την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης,
ως αρμόδιο ελεγκτικό όργανο των αποφάσεων του Δήμου, καλώντας την να ελέγξει και να ερευνήσει το αν υπήρξε καταστρατήγηση στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων. Αύξηση σημείωσε η ενεργία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο στο 13,4% από 13,3% τον Οκτώβριο, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτό της Ισπανίας, ποσοστό 14,1%. Ο αριθμός των ενέργων στην Ελλάδα έφτασε στις 636.000 από 620 τον Οκτώβριο, ενώ στην ενεργία των νέων κάτω των 25 ετών είχαμε το υψηλότερο ποσοστό 39,1%. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε σειρά προϊόντων για την αναχέτηση της ακρίβειας, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, μέτρο που βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση δια της φοροελάφρυνσης σε ορισμένα είδη προϊόντων. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ για την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τα παντρεμένα ζευγάρια που το επιθυμούν και φέτος. Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν από χθες οι ενήλικες 15 έως 29 ετών, καθώς τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία το mobilefish.gov.gr. Σε ισχύ η εγκύκλειος Τσακλόγλου, εφόσον δεν έχει ακυρωθεί γραπτός για τις περικοπές της συντάξης αναπηρίας και χειρίας, διευκρινίζει σήμερα το ενίο δίκτυο συνταξιούχων. Ο πρόεδρος του Νίκος Χατζόπουλος, μιλώντας στον 984, σημειώνει ότι αν σε διάστημα 60 ημερών η εγκύκλειος δεν έχει ακυρωθεί, το δίκτυο θα προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το θέμα και 52 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία συνυπογράφει ο Σωκράτης Βαρδάκης. Στις φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα δύο αυτοκίνητα στην Δημοτική Ενότητα Μουσούρων του Πλατανιά Χανίων. Δύο κιλά χασίς κουβαλούσε μαζί του 21χρονος αλλοδαπός που έφτασε χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου με το πλοίο της γραμμής. Συνελήφθη μετά από μήνυση της πρώην συντρόφου του 38χρονου σε χωριό κοντά στο Ηράκλειο, καθώς φέρεται να την παρακολουθούσε ή φέρεται να παρακολουθούσε το σπίτι της μέσα από το αυτοκίνητό του. Δυστύχημα στις Κουρούνες Λασιθίου σήμερα το πρωί, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονη βγήκε εκτός πορείας. Θανάσιμα τραυματίστηκε η οδηγός του αυτοκίνητου, μητέρα δύο παιδιών. Τροχαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Κλαδισσό Χανίων με ένα τραυματία όταν αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας. Σε παγωμένο κλίμα ξεκίνησε ο μαραθώνιος των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη Γενέβη. Η ένταση προς το παρόν δεν αποκλιμακώνεται, εκτιμά, μιλώντας στον 984, ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης. Στο βαθύ αμερικανικό κατεστημένο της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να επικρατεί το δόγμα Μπρεζίνσκι για τη Ρωσία με την πλήρη γεωπολιτική υποταγή της, πιέζοντάς την και μέσω του ΝΑΤΟ σε περιοχές ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά της, όπως την Ουκρανία, ανέφερε μεταξύ άλλων. Συνεχίζονται οι συλλήψεις στο Καζακστάν στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούν οι δυνάμεις ασφαλείας, που έως σήμερα έχουν συλλάβει 9.900 πολίτες. 403 άτομα από 111 Ιρανικές οικογένειες που συνδέονταν με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μεταφέρθηκαν στη Συρία, όπως έγινε γνωστό από Ιρανούς αξιωματούχους. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Με διπλή αποστολή αναχωρεί σήμερα ο Όφη, αντιμετωπίζοντας αύριο στις 5 και 4 τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη και στη συνέχεια πάει η Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Την απόφαση για αναβολή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα την 5η-27η Ιανουαρίου προχώρησε η διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας στα Ταϊκβοντό. 984. Ο καιρός. Νεφελούδης ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από νότιες διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 15 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.